στην αρχή δεν χάρηκα. Πλάκα κάνεις. Όχι, στην αρχή δεν έπαθα σοκ. Γιατί δεν είχα ακόμα ξεμπερδέψει, είχα μόλις σταματήσει να θυλάζω, ακόμα το μωρό ήταν με τις πάνες. Με το που σταμάτησες, σου λέγα, σταμάτα παιδί μου, φτάνει κι αυτός ο θυλασμός. Μου το πες, αλλά εσένα σ' αρέσει και θες να πας για το δεύτερο μέρος. Είδες, είδες, είδες. Εσύ έχασα το μωρό από το σύνθος μου. Τι γίνεται, φέρτε άλλο. Φέρτε άλλο. Μια χαρά, Ηλιάνα. Μια χαρά σας βλέπω εδώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το καινούριο το σπίτι εδώ, που είναι έτσι ροζ. Και εμάς μας αρέσει. Μπράβο σας, μπράβο σας. Και το δικό σας σπίτι φαντάζομαι κατά ροζ. Και εμάς ροζ. Μπέμπα! Και τα αυξάνονται. Οι μπέμπες! Ναι. Ρε, δε στόπα. Στόπα. Εκείνη την ημέρα πάλι στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Δεν ξέρω γιατί. Πώς έχει γίνει αυτό. Κάνω νύφες για τους γιους του κουντάκι. Δουλεύει, δουλεύει η μεθέρα. Κάνε δουλίτσα, κάνε δουλίτσα. Ναι, κορίτσα. Και θα τα πηγαίνετε και τέλεια. Έχετε τόσα κοινά εσείς οι δύο, πραγματικά. Ελληνική ταινία θα είσαστε. Μια κουλτούρα, μια φιλοσοφία. Και μόνο που τη λες η μεθέρα. Ξεκινά στραβά. Όχι, συμπεδερούλα, εντάξει. Σιγά-σιγά. Άρα εσύ με τις πάνες συνεχίζεις με φόρα, έτσι. Κανονικότατα, με φόρα, δεν έχουμε προλάβει. Σου κάνω κατευθείαν δώρο. Χθες είχαμε την εταιρεία Γνώτης εδώ και χρωστάω δώρο να δώσω στις τηλεθεατές μου, γιατί είχα δώσει λίγα. Αλλά να σημειώσετε και το όνομα της Ηλιάνας, παρακαλώ. Πρέπει τις μαμάδες, ειδικά τις μαμάδες οι οποίες συνεισφέρουν στο το κράτος μας να γίνει πιο μεγάλο, πρέπει με όποιο τρόπο βρίσκουμε να βοηθάμε. Λοιπόν, γράψε Αγνώτης και για την Ηλιάνα. Διαβάζω αυτό το mail. Με μια μανούλα που μου λέει: είμαι μαμά τριών μωρών. Για ακούστε λίγο. Και σου γράφω από Θεσσαλονίκη. Μετά από αρκετές προσπάθειες εξωσωματικής, φυσικά και δεν θα πω όνομα, θα το δώσω μόνο για να στείλουμε πάνες, κατάφερα να κάνω τα τρία αγγελούδια μου. Η χαρά μου απερίγραπτη και η κούρασή μου ατέλειωτη. Καλά, τρία, το καταλαβαίνουμε. Μωρά, με ένα μωρό, όχι γιατί τα μωρά είναι μωρά. Και δεν είναι τρία μεγάλα παιδιά, είναι μωρά και τα τρία. Με ένα και τρελαίνεσαι, δηλαδή, μπράβο της. Λοιπόν, τα μάτια μου είναι, την ώρα που παίζει η εκπομπή, σε παρακολουθώ τρελά. Τα μάτια μου είναι στραμμένα στα μωρά μου και τα αυτιά μου ακούνε σένα. Ο χρόνος μου είναι γεμάτος, γι' αυτό δεν έχω πολύ χρόνο να πάρω τηλέφωνο, γιατί ή θα ταΐζω, ή θα αλλάζω πάνες, ή θα μαγειρεύω, ή θα παίρνω ηρεμιστικά. Χθες όμως. Χθες όμως παρουσίαζες πάνες και όπως καταλαβαίνεις είναι κάτι που με ενδιαφέρει πολύ και σκέφτηκα να σου ζητήσω και να μου δώσεις και εμένα γιατί θα με βοηθήσεις πολύ να γλιτώσω τουλάχιστον μια εβδομάδα τα έξοδα της πάνας. Εγώ είπα ότι το δώρο είναι οι πάνες για ένα μήνα και τα μωρομάντιλα για ένα μήνα μαζί. Βέβαια, αυτή που έχει τρία έχει δίκιο που λέει ότι εμένα τι να μου φτάσουνε. Μια εβδομάδα είναι του μήνα της αλληλής. Παιδιά, δεν προλαβαίνουν να παίρνουν πάνες σε αυτό το σπίτι, φοβερό, ε. Λοιπόν. Το ξέρω πως θα υπάρχουν και άλλες μανούλες που θα σου ζητάνε, γι' αυτό μόνο αν δεν σε φέρνω σε δύσκολη θέση και μπορείς, αλλιώς ξεχασέ το. Τα μωρά μου είναι 50 ημερών. Μα μπορώ. Και θα σημειώσω και επάνω, παρακαλώ, αν μπορούν να το κάνουν διπλό το δώρο. Η εταιρεία Γνώτης είναι πολύ, με πολύ συνείδηση. Δηλαδή, εχθές είδατε, ήθελα να τους το πω για τον πατήρ Αντώνιο. Σας παρακαλώ, μπορούμε να στείλουμε και εμείς εκεί, αν θέλετε. Και ήθελα να τους το πω εκτός κάμερας. Αλλά αφού τους βλέπω μόνους και μου κάνουν νόημα ότι θέλουμε και εμείς να δώσουμε. Μπράβο. Είναι απίστευτη. Είναι απίστευτη. Λοιπόν, τώρα αυτά με τη μανούλα που μπορεί αυτή τη μαμά να μην τη βοηθήσει. Δεν μπορεί. Τι λέει, είναι φοβερή. Εσύ είσαι και τυχερή, γιατί θα έρθει το παιδί την ίδια εποχή με το και άλλο. Και ίδια ρουχαλάκια, όλα. Τελείωσε, καθαρίσε κομπλέ. Εν τω μεταξύ τα μορουδιακά δεν χαλάνε κιόλας, γιατί παιδί, τα μωρά ξεπετάγονται αμέσως. Δηλαδή αμέσως αλλάζουν μέγεθος από τον πρώτο μήνα μέχρι τουλάχιστον το 12ο. Τι είναι αυτό το τα ρούχα αυτά είναι μεταχείριστα. Αυτό που τα βλέπεις εν τω μεταξύ το ρουχαλάκι και λες, εντάξει μωρέ, 15 ευρώ έχει, δεν είναι πολλά. Και σε ένα μήνα δεν πρέπει να πάρει το άλλο, πρέπει να κάνει άλλα 15. Άλλα 15, δηλαδή δεν θα πάρει και ένα. Δεν θα πάρει και ένα, αυτό είναι το θέμα. Αλλά τα βλέπει οικονομικά, αλλά σε τρεις μήνες γεια σας, δεν τους κάνουν. Άρα είναι θετικό που κάνεις πάλι κόρη. Ναι, τα ίδια. Τα ίδια. Φτιάξτε μας κι άλλο να πάμε να γυρίσουμε. Τι μας αφήνετε. Δώστε μου τις δύο γραμμές που χρωστάω από χτες που είχα ζητήσει από Θράκη για τις πάνες Αγνώτης. Και επειδή θέλω να κλείσω το θέμα Αγνώτης, να δώσω και αυτά που χρωστάω. Πού χρωστούσα, στο Twitter ή στο Instagram? Πού? Στο Instagram. Α, να τα δώσω λοιπόν τώρα για να αλλάξουμε το θέμα πάνες, γιατί σήμερα πάμε σε γυναικεία θέματα. Γυναικεία. Εντελώς. Instagram λοιπόν. Μπαίνουμε και λέμε ωραιότατα. Έχουμε αυτή τη στιγμή στο Instagram 41.984 φίλες μας που θέλουν. Είχα δώσει κάποιες και χρωστάω δύο. Καλά, θα δώσω τρία, δεν είναι θέμα. Λοιπόν, η Σοφία Τζίμα από την Πρέβεζα είναι η πρώτη. Η δεύτερη είναι... Πώς το κατάφερα και βγήκα. Η δεύτερη είναι η μισό λεπτάκι, παιδιά. Ντόνα Κωνσταντινίδου. Και η τρίτη. Και από πάνω και κάτω ταυτοχρόνως είπατε Ντόνα Κάραν. Το μυαλό σας μόνο σε αυτά είναι. Λοιπόν, Φανή Σαμόγλου. Τέλος και αυτό. Λοιπόν, δώστε μου και τις δύο γραμμές